Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή στην εκπομπή μας Θέματα Υγείας. Όσοι μπορέσατε να μας δείτε την προηγούμενη Κυριακή, σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος μιας πολύ ξεχωριστής ιδιαίτερης συζήτησης που ξεφεύγει πάρα πολύ από τα συνηθισμένα και από αυτά που σας έχουμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες. Συνήθως στην εκπομπή μας έχουμε γιατρούς που μιλάνε για ιατρικά θέματα, για νέες θεραπείες, για νέες μεθόδους, χειρουργικές και πολλά άλλα. Εμείς και απόψε έχουμε καλεσμένη μία εξαιρετική κυρία, τη δόκτωρα Λία Ευαγγελία Χρυσικού. Λία, καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Μία αρχιτέκτονα. Και επειδή πολλοί απορούν τι σχέση έχει ο αρχιτέκτονας με την ιατρική, η κυρία Χρυσικού έχει ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική της υγείας. Πώς συμβάλλει η σωστή χρήση της αρχιτεκτονικής ως επιστήμης και των γνώσεων σε δομές υγείας που συμβάλλουν στην ασφάλεια και στην θεραπεία των ασθενών. Θα πω πάλι δύο λόγια βιογραφικά για όσους δεν σε γνώρισαν. Η κυρία Χρυσικού είναι αρχιτέκτονας και είναι Senior Research Fellow στο UCL. Έχει δικό της γραφείο το Synthesis Architects μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας. Έχει κάνει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στις ιατρικές εγκαταστάσεις, γι' αυτό και γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα με ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχει πάρει πάρα πολλά αξιόλογα βραβεία, Σιγκαπούρη το 2009, Κουάλα Λουμπούρ το 2012, Brisbane, Αυστραλία 2013, Birmingham και Λονδίνο το 2014. Διδάσκει σε πάρα πολλές ιατρικές σχολές αλλά και σχολές αρχιτεκτονικής. Κάνει έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Υπήρξε σύμβουλος του Ελληνικού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και είναι συγγραφέας των νέων εθνικών κατευθυντηρίων οδηγίων για εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Architecture for Psychiatric Environments and Therapeutic Spaces. Είναι editor, είναι reviewer, είναι active member σε πάρα πολλές ενώσεις επιστημονικές, είναι TED Med speaker, είναι trustee, είναι member of the board and director of research at DIMHN στο UK. Είναι member of the board at the Scholars Association Onassis Foundation. Αυτά και άλλα πολλά που πρέπει να μιλάμε μια εκπομπή μόνο για τα προσόντα της. Σε καλησπερίζω και ανυπομονώ να ακούσω... Καλησπέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε ένα δεύτερο μέρος αυτής της ξεχωριστής εκπομπής. Μιλήσαμε για την αρχιτεκτονική της υγείας και κάναμε και μια ιστορική αναδρομή. Και ανυπομονώ να ακούσω σήμερα δύο πράγματα για την ψυχική υγεία και τους χώρους, τις δομές και πώς συμβάλλουν οι σωστές δομές, η σωστή διαμόρφωση του χώρου στην ψυχική υγεία και τι συμβαίνει σε ασθενείς που πάσουν από άνοια. Αλλά πριν από αυτό, ίσως θέλω να μας πεις δύο λόγια για τον τουρισμό της υγείας που ακούμε πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρουν όλοι λεπτομέρειες. Ναι, ο τουρισμός της υγείας είναι η τάση να φεύγουν ασθενείς από τη χώρα τους για να κάνουν κάτι κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα, είτε γιατί είναι οικονομικότερο, είτε γιατί είναι ποιοτικότερο, πιο γρήγορο, είτε γιατί είναι πιο γρήγορο. Είναι μια κινητικότητα που διαπιστώνουμε ότι γίνεται όλο και περισσότερη. Mm-hmm. Παράδειγμα, μπορεί να ακούγαμε παλιά, συνέβη κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να πάει η Αμερική. Ναι. Ή η Αγγλία. Παλιότερα που δεν είχαμε και στην Ελλάδα πολλές δομές και πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς. Πολλές φορές ακούμε κάποιον γνωστό μας να λέει θα πάω στη Βουλγαρία να φτιάξω τα δόντια μου. Για οικονομικούς λόγους φαντάζομαι. Είναι για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή αυτή η κινητικότητα υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι για μένα, καταρχήν το βλέπεις πολύ έντονα. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στο Third African Healthcare Summit. Mm-hmm. Όπου εκεί έβλεπες πάρα πολλές χώρες της Αφρικής να μιλάνε για τουρισμό υγείας. Μάλιστα. Και πάρα πολλές δομές τουρισμού υγείας. Παράδειγμα, έβλεπες μια τάση που λες, γιατί μπορεί εμείς να πούμε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει δυσκολίες, mm-hmm. οπότε mm-hmm. άρα τη συζητάμε. Ναι. Απ' την άλλη, εκεί δεν περνάνε. Δηλαδή, έβλεπες η Ρουάντα, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ή έβλεπες η Βόρεια Αφρική. Η Βόρεια Αφρική μπορεί να έχει κάποια θέματα, να είναι ευνοϊκά σε σχέση με την νομοθεσία.
Μάλιστα. Δηλαδή, ο τουρισμός υγείας μπορεί να είναι είτε γιατί κάπου υπάρχει κάποιο εξπερτή, κάποιες ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε ένα άλλο μέρος, είτε όπως είπαμε γιατί είναι οικονομικότερες, αλλά ή γιατί και η νομοθεσία επιτρέπει κάποια πράγματα που σε κάποιες χώρες δεν μπορούν να γίνουν. Παράδειγμα, οι αμβλώσεις δεν μπορούν να γίνουν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Ναι, ή IVF. Ναι, πολλοί να κάνουν εξωσωματικές γιατί είναι πιο φτηνές στο εξωτερικό. Και αυτό δεν επιτρέπονται. Μπορεί να υπάρχει και ένα όριο ηλικιακό. Ηλικιακό. Ναι, ναι. Οπότε δηλαδή εκεί υπάρχει. Παρένθετες μητέρες. Ναι, πάνε πάρα πολύ στην Ινδία. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Που μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Αλλά ή γιατί μια χώρα έχει μια καλύτερη φήμη, παράδειγμα όπως η Ελβετία, σε κάποια αισθητικά χειρουργία. Μάλιστα. Ή καμιά φορά γιατί η υγεία δεν είναι πάντα ότι αυτή τη στιγμή είμαι άρρωστος, μπορεί να είναι, είναι και τα οδοντιατρικά περιστατικά. Ναι, είναι πολλά. Όπου εκεί είναι, η Ουγγαρία έχει μια τρομερή παράδοση. Αλήθεια. Ίσως καμιά φορά τη συνδυάζουν σαν μια Γερμανία λίγο πιο low cost, δηλαδή έχει πείσει για την τεχνογνωσία της. Μάλιστα. Ή μπορεί να είναι απλά γιατί κάπου μπορεί να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ή να υπάρχουν άλλου τύπου απαγορεύσεις. Παράδειγμα, στις χώρες του Περσικού είναι πολύ δύσκολο να έχεις μονάδες αποκατάστασης σε σχέση με τα ναρκωτικά. Ναι. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Βέβαια. Η Γερμανία, παράδειγμα, και οι βόρειες χώρες έχουν ένα τεράστιο θέμα τι κάνει ο ηλικιωμένος πληθυσμός το χειμώνα. Είναι πολύ εύκολο σε περιοχές όπως το Μόναχο, παράδειγμα, βγαίνει στο δρόμο σου και μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλη πιθανότητα κατάγματος. Ναι, από πέσιμο, βέβαια. Βέβαια. Οπότε, υπήρχαν κατά καιρούς σκέψεις να προωθηθούν ασθενείς, ηλικιωμένοι, κάποιους μήνες, τους δύσκολους μήνες, γιατί και το ελληνικό καλοκαίρι, παράδειγμα, είναι σκληρό για τους βόρειους, είναι δηλαδή υπερβολικά θερμό, δεν το έχουν συνηθίσει. Δεν μπορούν αυτή τη διαφορά, το discrepancy. Ναι. Αλλά τους πολύ δύσκολους μήνες για αυτούς, τους χειμερινούς μήνες, που είναι και μήνες οι οποίοι στην Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή, θα βοηθούσαν πολύ τον τουρισμό μας, γιατί δεν είναι τουριστική σεζόν και άρα ίσως και οικονομικότεροι μήνες για να έρθουν ηλικιωμένοι. Όσο με υψηλότερες θερμοκρασίες να περάσουν δηλαδή τους χειμωνιάτικους μήνες. Ναι, και με ηλιοφάνεια που τους είναι σημαντική και χωρίς τον κίνδυνο. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Θα μπορούσαμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Και έχουμε και τις περιοχές με ιαματικά λουτρά που και εκεί θα μπορούσε να γίνει χρήση και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φυσικά. Η Εδιψώ, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά σπα, υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, θα μπορούσαν να κάνουν ειδικά προγράμματα και να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους για κάποιους μήνες και με μία προσφορά διαρκείας. Βέβαια, τώρα έχει ιδρυθεί και η εταιρεία ιαματικής ιατρικής, με την οποία συνεργαζόμαστε και ερευνητικά σε κάποια πράγματα, συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, για να τονίσει ακριβώς. Αν θέλαμε, δυστυχώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά συζητώντας έστω. Μας βλέπει κόσμος. Μπορεί να δώσουμε το έναυσμα σε κάποιους, μπορεί από αυτή τη συζήτηση να ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση, να τη μεταφέρουμε σε άλλο επίπεδο και να ευελπιστούμε, γιατί πάντα πρέπει να ελπίσουμε, ότι κάποια στιγμή υπάρχουν πόροι που πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, και απλά πρέπει να δούμε την αντίληψη, δηλαδή να γίνει κάτι πιο οργανωμένο. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει το κομμάτι, γιατί εδώ τώρα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί τα λέει αυτά η Χρύση Κου, αφού είναι αρχιτέκτονας, τι είχε γι' αυτό με το χώρο, και όμως έχει. Γιατί για να έρθει κάποιος σε μια άλλη χώρα για θέματα τουρισμού υγείας πρέπει να υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Βέβαια. Και να αισθάνεται και ασφαλής. Η πρώτη είναι να αισθάνεται ασφαλής, δηλαδή ότι θα πάει σε καλά χέρια ιατρικά. Μεγάλο δηλαδή, δεν θα πάει κάποιος, δεν θα φύγει από τη χώρα του σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί απλά είναι οικονομικότερη. Και όταν ειδικά η χώρα του παρέχει πάρα πολύ καλές δομές, και όταν παρέχει ασφάλεια και όταν έχει πολύ εξελιγμένο τον τομέα της υγείας, δεν θα πάει σε κάτι τροποτινά, υποδέστερο ή λιγότερο ασφαλές. Δεν θα το εκλάβει. Θα εμπιστευτεί τον γιατρό. Δηλαδή,
Η εμπιστοσύνη στο γιατρό είναι πάρα πολύ σημαντική και όλες οι έρευνες πάνω στον τουρισμό της υγείας ξεκινάνε από αυτό. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος ότι με αδύναμες ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να έχει τουρισμό της υγείας. Ναι. Δηλαδή, οι γιατροί πρέπει, δηλαδή, ο γιατρός είναι το πρώτο πράγμα. Είναι προσωπική η σχέση λοιπόν με τον γιατρό. Σαφέστατα. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά μετά μπορεί να μην είναι το κόστος. Mm-hmm. Γιατί αν κάποιος παρέχει μια υπηρεσία η οποία δεν υπάρχει στη χώρα του, αναγκαστικά θα πάει για οποιοδήποτε κόστος. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει και μια διεθνής αγορά που μπορεί να του προσφέρει κάτι οικονομικότερο αλλού. Κάνει έρευνα αγοράς λοιπόν. Ναι. Χωρίς τις υπηρεσίες υγείας πάντα κάνει έρευνα αγοράς άλλωστε. Ο χώρος εκεί όμως μπορεί να είναι μια βοήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να πάμε σε... δηλαδή, θα πρέπει να το δούμε συνολικά και mm-hmm. το κομμάτι του χώρου δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να συζητάμε για τουρισμό της υγείας και ο άλλος που θα έρθει να μην έχει μετά ένα ξενοδοχείο να μείνει ή να φύγει που να είναι συμβατό με τις ανάγκες του. Σωστό. Και αυτό μπορεί να κατανοητό. Είναι είτε γιατί κατανοητό. Υπάρχει... Δηλαδή, δεν είναι ο ίδιος... μάλλον κάπως πρέπει και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου να μπορούν πλέον να δούνε το hospitality έχει εξαιρετικά, δηλαδή εμείς παράδειγμα στην αρχιτεκτονική της υγείας πολλές φορές διδασκόμαστε από το hospitality, δηλαδή κοιτάμε το hospitality να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το δωμάτιο, το πεντάστερο δωμάτιο στο ξενοδοχείο για να δούμε πώς μπορούμε αυτή την ποιότητα να τη φέρουμε στο νοσοκομείο. Και πολλά νοσοκομεία το έχουν καταλάβει, το έχουν περάσει και πολλές φορές βλέπω και να το έχουν ξεπεράσει κιόλας. Το βλέπουμε αυτό το παράδειγμα. Θα ήταν θεμητό να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να προσπαθούμε οι νοσοκομειακές δομές και οι παροχές υγείας να μιμούνται ένα επίπεδο παροχής υπηρεσιών ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Στο τότε... well-being ή την αντίληψη. Ο ασθενής ήταν το επίκεντρο. Ακριβώς. Μα από εκεί ξεκινάει ότι ο ασθενής είναι το επίκεντρο. Αλλά που κάποτε το είχε και η Μπούπα στις διαφημίσεις της. Ναι. Γι' αυτό και ήταν και το κόστος των ασφαλίστων ιδιαιτέρως υψηλό. Ναι, αλλά δεν είναι όμως απαραίτητα αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε τα εργαλεία. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, υπάρχουν κινητά διαγνωστικά που μπορεί να είναι γύρω από το κρεβάτι του ασθενή, mm-hmm. εκτός από το να πηγαίνει ο ασθενής 500 μέτρα με φορείο. Μπορεί ναι. η λύση του κινητού διαγνωστικού καμιά φορά να είναι και πιο εύκολη και πιο ναι. οικονομική. Και σε κάποιες περιπτώσεις να ενδείκνυται κιόλας κλινικά. Αλλά. Έχει σημασία, δηλαδή, και από τις συμπληρωματικές δομές που θα επισκεφτεί, να έχουν, δηλαδή, ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να τροποποιηθεί για χρήστες υγείας, mm-hmm. αλλά και απ' την άλλη και το νοσοκομείο, η δομή υγείας που θα επισκεφτεί, θα πρέπει λίγο να έχει τις αναφορές της χώρας που άφησε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί θα κάνει σύγκριση αναπόφευκτα. Δηλαδή, το τι θεωρείται νοσοκομείο στις χώρες που στοχεύουμε, δεν σημαίνει ότι μοιάζει με το ελληνικό νοσοκομείο πάντα ή ναι. με την ελληνική κλινική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, να έρθει ο άλλος και να δει αυτό που περιμένει. Βέβαια, λοιπόν, πρέπει να... You have to meet the expectations. Δηλαδή... Όταν πληρώνει για κάποιες παροχές υπηρεσιών ο ασθενής, πρέπει να πληρούμε αυτές τις προϋποθέσεις. Από το πολύ απλό. Και πολύ το απλό, οποίο βέβαια. Επηρεάζει βέβαια και την απόδοση. Δηλαδή, παράδειγμα, έχει γίνει μία έρευνα mm-hmm. που νομίζω και παραπάνω από μία. Μάλλον υπάρχει συστηματική έρευνα στο θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων και στο χώρο. Σημαντικό. Το πώς θα μπουν τα αντισηπτικά θα αλλάξει πολύ σημαντικά τη χρήση που... Έτσι. Δηλαδή, όταν μπαίνεις και βγαίνεις από το δωμάτιο και πέφτεις πάνω τους... Είσαι νύπτηρε, θα το χρησιμοποιήσεις ή θα το χρησιμοποιήσεις περισσότερο. Άμα κάθεσαι και το ψάχνεις μέσα σε όλα, μπορεί και να το ξεχάσεις. Δεν θα το δηλαδή, όλα αυτά είναι πιθανότητες. Ο άλλος τώρα που θα έρθει από ένα νοσοκομείο που ξέρει ότι όταν μπαίνει στο ανεπισκέπτη στο δωμάτιο για να δει το φίλο του, έχει ήδη δει τη βρύση, έχει δει το αντισηπτικό, έχει δει αυτά τα πράγματα και πιθανώς καμιά φορά το βλέπει και δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς και πάει κάπου και δεν το βλέπει πουθενά από τη στιγμή που θα μπει μέχρι να βγει. Μετά δεν νιώθει ανασφάλεια. Ή δεν υπάρχει πολλές φορές. Ναι, δηλαδή όλα αυτά θέλω να πω δεν είναι πάντα μόνο τα χρώματα και σωστά. το ύφος, αλλά σωστά. πρέπει να μεταφέρονται αυτές οι αναφορές.
Σωστό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Να περάσουμε στο θέμα της ψυχικής υγείας και της άνοιας. Γιατί και αν, εντάξει, και όλα τα ψυχικά νοσήματα είναι ένα ευρύτατο φάσμα. Εκεί έχουμε να κάνουμε με πολύ ιδιαίτερους ασθενείς ή μάλλον με ασθενείς που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Θέλω να μου πεις πώς η επιστήμη αυτή της αρχιτεκτονικής και η αρχιτεκτονική της υγείας πώς συμβάλλει στην καλύτερη φροντίδα και στην ασφάλεια των ασθενών με ψυχικά νοσήματα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ίσως είναι και από τους κλάδους που εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα. Έχεις ασχοληθεί και ιδιαίτερα, είδα στο βιογραφικό. Ναι, γιατί αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια σε εμάς. Ναι. Για πες μας λοιπόν. Και θα εξηγήσω το λόγο. Ναι. Στην ιατρική δεν είναι όλες οι παθήσεις το ίδιο εύκολα διαγνώσιμες. Δηλαδή η ακρίβεια της διάγνωσης παίζει. Επίσης και η ακρίβεια του intervention. Της παρέμβασης. Βέβαια. Δηλαδή, εάν εγώ αυτή τη στιγμή έχω μυωπία, που έχω, είναι πολύ εύκολο να δει κάποιος ότι έχω μυωπία, εκτός αν θέλω να παίξω με τον γιατρό, και πώς ακριβώς είναι αυτή. Η διάγνωση είναι ακριβέστατη. Και η παρέμβαση είτε είναι με φακούς είτε είναι με ένα λέιζικ, πάλι είναι... Χειρουργική. Έχει ένα μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Στην ψυχική υγεία όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Σε κάποια φάση ήταν ένας πάρα πολύ διάσημος κακιστής, το αναφέρει το βιβλίο του Μάρμοντ, ένας μεγάλος καθηγητής Public Health στο UCL, ο οποίος όλη του τη ζωή υπολόγιζε 10 περίπου κινήσεις μπροστά στο σκάκι, ένα τρομερό νούμερο, ασύλληπτο, και σε κάποια φάση προς το τέλος της ζωής του, παραπονιόταν ότι μπορεί και υπολογίζει 5 κινήσεις μπροστά. Τώρα, πολλοί από εμάς δεν ονειρεύονται να φτάσουν στις 5 κινήσεις μπροστά. Μετά από λίγο καιρό πέθανε, πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και εκεί είδαν ότι ο άνθρωπος είχε προχωρημένο Αλτσχάιμερ. Και δεν το είχε αντιληφθεί κανείς όσο ήταν. Γιατί όταν ήταν τόσο ισχυρές οι ικανότητές του να μπορεί να προγραμματίσει. Δηλαδή, μπορούσε και στην ουσία καθυστερούσε τη διάγνωση γιατί είχε εργαλεία. Αλλά γενικά υπάρχει μία, δηλαδή στην κατάταξη των ασθενειών σε σχέση με την ακρίβεια διάγνωση και παρέμβασης, οι ψυχικές ασθένειες, είτε είναι ντιμένσια, άνοια, είτε είναι ψύχωση, είναι αρκετά κοντά στους άξονες, στην αρχή των αξώνων, σε σχέση παράδειγμα με τα κατάγματα. Ναι. Οπότε μπορεί να μας ξεφύγει κάπου η διάγνωση. Και η διάγνωση και η παρέμβαση. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμα θεραπεία για το Alzheimer. Σωστό. Τι σχέση όμως έχει, αυτό θέλω να ακούσω, ο χώρος και η δομή του χώρου με την θεραπεία ή παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Εκεί έχει μεγάλη. Γιατί αυτό. Αυτό που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε με τα φάρμακα, μπορεί να μας βοηθήσει ο χώρος να βοηθήσουμε. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γιατρό. Και δεν θέλει να αντικαταστήσει το γιατρό ούτε. Αλλά μπορεί να κάνει κάποια πράγματα πιο εύκολα. Πες μου παρεμβάσεις. Να γνωρίζουμε τις ανάγκες του ανθρώπου. Καταρχήν για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που ήταν η έκπληξή μου και ήταν στην αρχή της προηγούμενης συζήτησης, πόσο καλά γνωρίζει ο ασθενής. Πολύ βασικό είναι να μπορέσουμε να αντλήσουμε το τι θέλουν οι ασθενείς. Και εκεί είναι έρευνα που πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει και πάρα πολύ. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν η έρευνα μου, η πρώτη έρευνα που είπε ότι οι ασθενείς μπορούν να μας δώσουν πάρα πολύ καλή πληροφορία σε σχέση με το χώρο. Όσον αφορά το χώρο, τις διαστάσεις, τη διαμόρφωση, τι είναι αυτό κυρίως? Τη διάθεσή τους, τις επιλογές τους. Δηλαδή, λέγαμε πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ καλό στους χώρους ψυχικής υγείας να μοιράζονται οι ασθενείς σε ένα δωμάτιο. Και πολλές φορές ακούγαμε και επιχειρηματολογία, γιατί ο ένας προσέχει τον άλλον. Τώρα ένας acute psychiatric patient, σε πάρα πολύ δύσκολη φάση, που εκείνη τη στιγμή μπορεί το πρωτόκολλο παρακολούθησης να είναι και ένα 8 λεπτά για να μην αυτοκτονήσει. Δεν ξέρω πώς θα πρόσεχε τον διπλανό του, δεν μπορεί να προσέξει τον εαυτό του. Αυτοί χρειάζονται one-to-one, ούτε ζωές δεν είναι μόνοι τους. Και πολλές φορές έχει βρεθεί ότι είχαμε ατυχές περιστατικό στο ένα κρεβάτι και το άλλο κρεβάτι δεν μπορούσε να το αντιληφθεί, δεν είχε τη διάθεση να το αντιληφθεί. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος εκεί παλεύει για τη ζωή του.
Δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση λοιπόν από τον ασθενή ότι ένα τα φρούνει τον άλλο. Σωστά. Επιπλέον δηλαδή μπορεί να του έβγαζε και να του στερούσε και τον ελάχιστο χώρο, είναι που είναι και κλεισμένο με πόσου αγνώστου, με πολλά το ζόρι. Άτομα, οπότε δεν ήταν ο χώρο αρκετό για τόσα άτομα. Δηλαδή. Αλλά υπήρχαν οι θεωρίες που έλεγαν ότι καλό είναι να μοιράζονται δωμάτιο γιατί είναι καλύτερο, γι' αυτό είναι πιο ασφαλή. Υπήρχε αριθμό ασθενών που έλεγε τόσοι ασθενείς σε ένα δωμάτιο, τρεις, τέσσερις. Και αυτό υπήρχε ακόμα. Ναι. Ότι δεν πρέπει να έχουμε ποτέ δύο, πρέπει να έχουμε πάνω από πέντε. Α, και αυτό έχει υποθεί κατά καιρούς. Mm-hmm. Γιατί οι δύο μπερδεύει, την αδέλφια είναι σύντροφοι. Στους τρεις οι δύο μπορεί να ενωθούν ενάντια στον τρίτο. Δηλαδή υπήρχαν όλες αυτές τις θεωρίες και έλεγαν από τέσσερις και πάνω, παράδειγμα. Ωραία. Αλλά ή μετά δύο είναι καλά. Εκεί οι ασθενείς το 90% του δείγματος είπε προτιμούμε να είμαστε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο. Μάλιστα. Οπότε αλλάξαν οι δομές ψυχιατρικές και τα κάνανε... Σιγά σιγά, γιατί αυτό θυμάμαι, πρώτο paper ήταν σε ένα paper και τα... αρχές του 2000 που το είδα αυτό το πράγμα. Τώρα βλέπω ότι μιλάμε στα ψυχιατρικά για μονόκλινα δωμάτια. Μονόκλινα. Και είναι ασφαλές περισσότερο. Όμως, ναι, τίθεται ένα θέμα κατά πόσο είναι ασφαλές ο ασθενής να είναι μόνος του. Γιατί αφού δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει ο άλλος ασθενής. Θα έχει one-to-one πάλι, θα έχει κάποιο μέσα assistant που θα τον παρακολουθήσει. Μπορεί να έρθει να τον παρακολουθήσει ο assistant λοιπόν. Οπότε εσείς κληθήκατε να αλλάξετε τις δομές και να τα κάνετε όλα τα δωμάτια μονόκλινα. Όχι εγώ προσωπικά, αλλά πέρασε εσείς η γνώμη στους αρχιτέκτονες, βέβαια. Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η οδηγία ότι είναι πλέον προτιμότερα τα μονόκλινα, γιατί υπάρχει η πληροφορία αυτή. Υπήρξε κάποια έρευνα που έλεγε γιατί τελικά ήταν καλύτερο να είναι ένας ασθενής μόνος σε κάθε δωμάτιο. Δηλαδή μετά το που το παρακολουθήσανε, είδαν κάποια ωφέλη. Δεν ήταν τόσο επιθετικός, είχε καλύτερη παρακολούθηση, είχε καλύτερη φροντίδα, δεν ενοχλούσε τους άλλους, δεν υπήρχαν... Καταρχήν, όταν είσαι μέσα σε έναν χώρο για κάποιους μήνες κλεισμένος, δηλαδή μπορεί να έχεις και μεγαλύτερη, κατά κάποιο τρόπο, σιγά σιγά όταν γίνεσαι και καλύτερα, μπορεί να έχεις δυνατότητα να κάνεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχεις λιγότερο παθητική συμπεριφορά. Μάλιστα. Δηλαδή, λίγο διάβασμα που θέλεις να κάνεις, να μπορείς να το κάνεις. Έχεις λιγότερο privacy, δική σου σχέση με το να είναι όλοι εγκλωβισμένοι σε ένα common room όλη την ώρα. Μάλιστα. Αλλά αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα. Δηλαδή, δεν θέλω να σταθούμε εδώ. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ναι. Δηλαδή, ένα πολύ βασικό ότι δηλαδή, ο ασθενής έχει ένα σημαντικό λόγο και δεν μπορούμε να τον στερήσουμε. Και ακόμα και ο ψυχιατρικός ασθενής μπορεί να έχει φωνή. Φυσικά. Για μένα αυτό ήταν τρομερό ότι προέκυψε την έρευνα. Να ρωτήσω κάτι. Η επιλογή των χρωμάτων έχει κάποια σχέση στους χώρους ψυχικής υγείας. Ναι. Κυρίως στα. Στους χώρους που έχουμε να κάνουμε με θέματα αντίληψης πιο πολύ. Είχαμε κάνει σε κάποια φάση ένα κτίριο στην Αθήνα για παιδιά με αυτισμό, που ήταν και προϊόν ερευνητικού έργου. Μου είχε κάνει εντύπωση. Εκεί παίξαμε πάρα πολύ με αυτό που λέγω positive and negative... stimulation. Δηλαδή, προσπαθούσαμε μέσα από το περιβάλλον να δώσουμε ερεθίσματα ή να αφαιρέσουμε ερεθίσματα όταν δεν θέλαμε κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, για να... Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι την ώρα που τα παιδιά ήταν στο κτίριο, η αυτιστική συμπεριφορά μειώνονταν. Και αυτό είχε να κάνει με τη διακόσμηση των χώρων. Είχε να κάνει με το χώρο. Και με την δομή τους, δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν η χώρα των παιδιών βέβαια, που παίζανε. Βέβαια. Παράδειγμα, υπήρχε εκείνο τον καιρό μια αντίληψη ότι οι δομές αυτές δεν έχουν αρκετή υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο από προσωπικό. Και αν βάλεις πολλά μικρά δωμάτια για ατομικές θεραπείες, θα χρησιμοποιούν όλο το μεγάλο common room. Βέβαια, εκεί ήταν και προς τιμή των ανθρώπων που τρέξαν τη δομή, οι οποίοι φρόντισαν να υπάρχει το προσωπικό αυτό. Μετά, στους μεγάλους χώρους, το αυτιστικό παιδί χάνεται, δεν έχει σημεία αναφοράς. Σε ένα μικρότερο χώρο ή... Ελέγχεται και πιο εύκολα, φαντάζομαι. Και μόνο του νιώθει καλύτερα. Δηλαδή, το να έχεις ένα πολύ μεγάλο χώρο με 10 παιδάκια, το οποίο το καθένα έχει τη δική του ανάγκη και ένα θεραπευτή, δεν θα σου λύσει τα προβλήματα, θα είναι ένα ίδρυμα. Ναι, γιατί το αυτιστικό έχει και τάση απομόνωση από το περιβάλλον. Ναι, και ή μπορεί το ένα να... Μια αρνητική συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι αυτό που βλέπουμε συνέχεια σε δομές αυτισμού, να έχουν βαθούλωμα τα τραπέζια τους. Κάθονται με τα κεφαλάκια τους και χτυπάνε το τραπέζι για ώρα και βλέπεις τα τραπέζια να έχουν βαθουλώσει. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι η πάθηση.
είναι καμιά φορά ότι το παιδί αυτό δεν έχει αρκετή φροντίδα και ρέθισμα για κάτι άλλο. Εκεί παίξαμε με τα χρώματα, ώστε τα χρώματα να είναι τέτοια που δεν θα του δημιουργούσαν ίσως μια ένταση. Δηλαδή, θα δει το παιδί το κόκκινο. Το κόκκινο είναι πάρα πολύ ισχυρό χρώμα και σαν φάσμα. Βέβαια, και δημιουργεί ένταση. Αλλά θα το αντιληφθεί σαν αντικείμενο. Δηλαδή, ένα πλακάκι με ένα κόκκινο λουλουδάκι θα το αντιληφθεί σαν αντικείμενο. Ναι. Θα προσπαθεί να το βγάλει από το πλακάκι. Προσπαθώ. Αυτό εμείς μπορεί να το αντιληφθούμε και σαν αυτιστική συμπεριφορά. Είναι ένα παιδάκι και κάνει αυτό. Ξύνω, μπορεί όμως προσπαθώντας έντονα να το βγάλει ή από κάπου αλλού, κάποια στιγμή να τραυματιστεί κιόλας. Δηλαδή με το να, ή να βάλεις κάποιες ήπιες γραμμές, κάποια σχέδια τα οποία θα το κατευθύνουν κάπου ή θα το απομακρύνουν από κάποιες γωνίες, γιατί μπορεί να μην περνάει μια γραμμή. Και κινδύνους. Οπότε και κάποιους κινδύνους. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες τέτοιες κατευθύνσεις, δηλαδή μέσα από το χρώμα, το φωτισμό. Πάρα πολύ βασικό εργαλείο, πιο σημαντικό και από το, και από το χρώμα θα έλεγα, γιατί έχει βρεθεί άμεση σχέση φθορισμού και διάσπασης προσοχής. Άρα και διαταραχής, το φωτός και το χρώμα της λάμπας που χρησιμοποιείς. Ο τύπος. Διαταραχής του μηχανισμού της μελατονίνης, φαινόμενα αυτισμού. Όταν λοιπόν βάλουμε μια λάμπα η οποία να είναι πιο κατάλληλη, δηλαδή ο φθορισμός, παράδειγμα, έχει ένα φάσμα το οποίο είναι, δεν είναι συνεχές. Δηλαδή είναι, έχει ένα χρώμα, παράδειγμα, κόκκινο, μετά κενό, ένα, άμα δούμε το φάσμα του, ένα χρώμα άλλο πράσινο κενό. Δηλαδή ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα κάνει πράξεις. Ο εγκέφαλος ενός normative ανθρώπου μπορεί να κάνει, που, παράδειγμα, εκεί που πίνει καφέ, εκεί που διαβάζει, έχει την άνεση να κάνει, να κάνει το διαβάσμα του, να κάνει και τις πράξεις του φωτός. Όταν όμως ο άλλος βρίσκεται, είναι λίγο πιο ευάλωτος, και το παιδί με αυτισμό είναι πιο ευάλωτο. Σίγουρα. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, του αφαιρείς εργαλεία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι για μένα το σκαλοπάτι δεν είναι τίποτα. Μπορεί να το χαρώ κιόλας. Αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κινητικό πρόβλημα, το να του αυξήσει τη δυσκολία μπορεί να τον εμποδίσει. Το ίδιο είναι, παράδειγμα, έτσι η έξτρα πράξη, η έξτρα κούραση στον εγκέφαλο, το οποίο μπορεί να κουράσει και έναν εργαζόμενο που είναι όλη την ώρα εκτίθεται σε φθορισμό. Μάλιστα. Και να διαταράξει και τη μελατονίνη του, αν δεν έχει και έκθεση στο φυσικό φως τους χειμερινούς μήνες. Και μετά να μην κοιμάται το βράδυ σωστά. Αυτό το θέμα τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμα είναι πιο δύσκολο. Είναι δική σας η παρέμβαση. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι ασθενείς που έχουν Alzheimer ή οποιαδήποτε μορφή άνοια, στα ιδρύματα που μπορεί να είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή που μπορεί να διαμένουν, εκεί υπάρχουν κάποιες δικές σας παρεμβάσεις? Η αρχιτεκτονική της υγείας εκεί έχει να δώσει κάτι? Ποιες είναι οι συνήθεις παρεμβάσεις που κάνατε? Πάρα πολλά. Δύο-τρία παραδείγματα, γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Πολλές φορές είναι ο χώρος σε καθοδηγεί. Σου δίνει οδηγίες, δηλαδή το πόσο εύκολα θα αναγνωρίσεις ένα χώρο, θα μπορείς να κινηθείς μέσα σε αυτόν, από το πόσο εύκολα θα, μάλλον ο χώρος πώς θα προστατεύσει τον ασθενή αν θες ο να πτώσεις. Τον κρατήσεις και μέσα στο χώρο. Οι πτώσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένα λάθος πλακάκι, ένα ολισθηρό πλακάκι μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Το πώς θα σχεδιάσεις ένα μπάνιο για την ασφάλεια. Σημαντικό. Πώς θα σηκωθεί και θα βγει από το κρεβάτι του, αφού μιλάμε για τις πτώσεις. Η κίνηση, αλλά και η ανάγνωση του χώρου, η αντιληπτική του, δηλαδή τα αντιληπτικά εργαλεία που θα σου δώσει ο χώρος. Δηλαδή, σηκώνεται ο ασθενής με άνοια, γιατί εκείνη τη στιγμή ήθελε να πάει τουαλέτα. Και ξαφνικά δεν το ξέχασε, γιατί είναι φυσιολογικό μες στην πάθησή του. Το να έχεις κάτι που να του το θυμίσει στο χώρο, το πώς θα σχεδιαστεί δηλαδή ο χώρος, να είναι εύκολη η πόρτα της τουαλέτας από τις πιθανές πόρτες. Να την αναγνωρίσει. Μπορεί να την αναγνωρίσει, μπορεί να τη βρει και πιο συχνά μπροστά του. Και έτσι να χρησιμοποιήσει πιο σωστά την τουαλέτα. Έναν άλλο χώρο, παράδειγμα, που δεν τον θέλεις τόσο πολύ, παράδειγμα το χώρο με το πάντρι, με τα καθαριστικά. Δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή και πού θα τοποθετηθεί και πώς θα τοποθετηθεί, αν το κτίριο θα είναι ισόγειο. Ναι. Τα χρώματα του χώρου να μπορεί να τα δει. Δηλαδή η σκάλα να έχει αρκετές αντιθέσεις, αρκετό φωτισμό. Για να μην πέσει. Τα υλικά για τις αλλεργίες. Γιατί οι ασθενείς έχουμε μουλτιμορπίτιδες, έχουμε και θέματα με αναπνευστικά. Τα χρώματα σε σχέση με το φυσικό κυτρίνισμα του ματιού.
που σιγά σιγά η όραση δηλαδή έχει, να μπορεί να προσαρμοστεί ο χώρος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να γίνουν. Και ακριβώς επειδή μέχρι να μπορέσετε να μας δώσετε το φαρμακάκι που θα τα λύνει αυτά ή όποια άλλη παρέμβαση, ο χώρος είναι ακόμα πιο σημαντικός. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εν συγκρίση με την Ελλάδα, οι δομές που έχουμε στην Ελλάδα και οι δομές, γιατί εδώ εντάξει είναι αρκετά εξελιγμένες. Δηλαδή σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση στα ελληνικά εταιρεύματα? Θα έλεγα ναι, αλλά θα έλεγα και ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε και σαν προτεραιότητα, γιατί έχουμε κάποια πράγματα που είναι μείον, ότι δεν έχουμε τις δομές. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και κάποια άλλα πράγματα που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ένα από αυτά είναι το απίστευτο φυσικό μας περιβάλλον, το ήπιο κλίμα μας. Mm-hmm. Ο μεγάλος αριθμός γιατρών που υπάρχει στη χώρα, δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να τα... Ήπιο, ακόμα... σιγά σιγά κάποιοι μεταναστεύουν, αλλά υπάρχει ακόμα, υπάρχει, πιστεύω. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μια... έχει δυνατότητες να το αναπτύξει αυτό. Ως προς αυτό, ναι. Είναι ένα κύμα που θα το αντιμετωπίσει όχι μόνο η Ευρώπη. Δηλαδή, το dementia το περιμένουμε ακόμα πιο έντονο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, θα υπάρξει τεράστια ανάγκη για δομές αυτού του τύπου. Ναι. Είναι, πιστεύω, δηλαδή, είναι μια δυνατότητα που μπορεί με να μην το έχουμε, αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά. Ναι. Γιατί... μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποια μειονεκτήματα, αλλά έχουμε κάποια πλεονεκτήματα λόγω της θέσης και του κλίματος της χώρας μας, mm-hmm. που είναι τόσο σημαντικά και μπορούν να μας δώσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν αποφασίσουμε αυτό το πράγμα να το καλλιεργήσουμε. Πρέπει να επενδύσουμε και έστω και από αυτή την ταπεινή μας εκπομπή, περάσουμε κι εμείς ένα μήνυμα, γιατί τόσοι άνθρωποι μας ακούνε και επειδή και οι ψυχιατρικές δομές είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, θέλουν να κλείσουν ψυχιατρικές δομές ή οι συνθήκες είναι τραγικές. Τα ιδρύματα χρονίων και ανιάτων παθήσεων έχουν τραγικές συνθήκες. Έχω επισκεφθεί και πραγματικά είναι να κλαις. Πρέπει κάποιος να αποφασίσει να επενδύσει όλα αυτά, να εκμεταλλευτούμε το φυσικό μας περιβάλλον, να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια 2-3 ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία και να μπορέσουν να βελτιώσουν, έστω και με μικρό κόστος, έστω και με απλούστερα υλικά από ό,τι θα μας υπεδείκνυαν οι κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς, να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες τους. Τα υλικά δεν είναι πάντα πιο ακριβά. Εγώ το τονίζω αυτό. Οι λύσεις δεν είναι πάντα πιο ακριβά. Και εγώ δηλαδή το πιστεύω ένα αντιολισθηρό πλακάκι, ναι, με ένα τα σωστά πλακάκι χρώματα που έτυχε να μας αρέσει, το σωστό χρώμα δεν κοστίζει. Το να βάψεις σωστά ένα δωμάτιο, το να βάλεις μία επισήμανση στην πόρτα της τουαλέτας για τον ανοϊκό ασθενή. Και τι είδους θα είναι η επισήμανση. Εκείνο είναι πιο... γιατί μπορεί την επισήμανση που θα βάλεις εσύ να μην μπορεί να την αντιληφθεί ως επισήμανση. Σωστά, σωστά. Αλλά τι είδους θα είναι αυτή η παρέμβαση. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν τα εργαλεία. Έτσι. Δεν είναι το κόστος τους. Είναι, δηλαδή καμιά φορά όταν δεν έχουμε τα μέσα πρέπει να γίνουμε, να βάλουμε λίγο παραπάνω το μυαλό μας. Να γίνει πιο resourceful, λίγο πιο να ψάξει να βρει τις λύσεις, γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα. Και εκεί όμως έρχεται μια πάρα πολύ ωραία καινοτομία. Και θα ήθελα να το κρατήσουμε αυτό. Η χώρα μας έχει να μας δώσει. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το δούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ΚΟ. Mm-hmm. Η ΚΟ έχει ένα θέμα με τους μετανάστες. Στην ΚΟ, η ΚΟ όμως τυχαίνει είναι και το νησί του Ιπποκράτη. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε. Μιλάμε για μεσογειακή διατροφή. Υπάρχει και η διατροφή του Ιπποκράτη. Θα μιλήσω εδώ στην εκπομπή γι' αυτό. Υπάρχουν... με την κυρία Τσιωπάν, δύο εκπομπές. Υπάρχουν δηλαδή θέματα τα οποία πέρα από αυτά είναι... θα μπορούσαμε στην Ελλάδα λοιπόν να τα βάλουμε όλα αυτά τα λιθαράκια, mm-hmm. το ένα δίπλα στο άλλο και να οικοδομήσουμε κάτι. Ναι. Και έχουμε ήδη το οικόπεδο. Το οικόπεδο δηλαδή που είναι πάρα πολύ όμορφο για να μας βοηθήσει αυτό να ευδοκιμήσει. Δηλαδή έχουμε τον ήλιο μας. Θα ήθελα κάποια στιγμή... γιατί τώρα μέσα από τη συζήτηση μου γεννήθηκε κάτι άλλο. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα με το μεταναστευτικό και με τους ανθρώπους και την υποδοχή τους και την περίθαλψή τους και πού ζουν. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να συζητήσουμε, γιατί τώρα δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος του τηλεοπτικού μας χρόνου, να συζητήσουμε κατά πόσο, γιατί και εκεί τίθεται θέμα ασφάλειας και υγείας των ιδίων και των κατοίκων του ελλαδικού χώρου, πώς θα μπορούσε να συμβάλλει η αρχιτεκτονική της υγείας στη σωστή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων για τη δική τους υγεία, αλλά και την υγεία των υπολείπων. Να λοιπόν ένα θέμα που θα μπορούσαμε σε επόμενο χρόνο, μεταξύ Χάγης και Λονδίνου,
να έρθεις και να μας πεις γι' αυτό. Είμαι σίγουρη ότι και εκεί θα έχεις να μας δώσεις κάποιες ιδέες. Είναι ανεξάρτητα, πρέπει να μιλάς ώρες. Και επειδή είναι πολύ ξεχωριστά, εγώ χαίρομαι που μέσα από αυτές τις δύο εκπομπές περάσαμε έστω κάποια μηνύματα και δώσαμε κάποιες ιδέες και είπαμε κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν θα ασχοληθεί και δεν θα ακούσει εύκολα στην τηλεόραση. Και σου είμαι απείρως ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Χαίρομαι που μπορούμε και έχουμε εδώ επιστήμονες και ξεφεύγουμε από τα τετριμένα και συζητάμε ξεχωριστά θέματα. Επιφυλάσσουμε λοιπόν και το σκέφτομαι γιατί μου έδωσες μια πολύ ωραία ιδέα να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο πλήγμα του μεταναστευτικού ρεύματος και της φιλοξενίας τους, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουμε ως κράτος, πώς χρησιμοποιούν τα ήδη υπάρχοντα κτίρια και πώς γίνεται αυτό με ασφαλή τρόπο. Η φιλοξενία και πώς θα συμβάλλει αυτό στη δημόσια υγεία. Να λοιπόν κάτι που επιφυλάσσουμε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας ή όσες Κυριακές είσαστε μαζί μας. Ελπίζω να πήρατε κι εσείς αυτά τα ιδιαίτερα μηνύματα που μας έδωσε η κυρία Χρυσικού με ένα ιδιαίτερα εύγλωτο επιστημονικό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ξεχωριστές γνώσεις. Καλή Κυριακή. Ραντεβού σε μία εβδομάδα με μία επίσης ξεχωριστή συζήτηση και ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Καλό σας βράδυ.